Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τραγωδία, θα λέγαμε, της παράδοσης του Σαλάν Τούρκους. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε εδώ στο στούντιο του Μιλτέρ τον κύριο Ναξάκη, ο οποίος είχε έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Σήμερα στο στούντιο του Μιλτέρ είναι ο κύριος Σάββας Καλλιντερίδης. Θα έλεγα, κύριε Καλλιντερίδη, ότι ήσασταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής εκείνης της υπόθεσης. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ναι. Που ήταν και το πιο σημαντικό, έτσι, το επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι μια ιστορία η οποία μας έχει πληγώσει και γι' αυτό έτσι, νομίζω ότι προσπαθούμε να την οδηγήσουμε προς τη λύθη, αλλά δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει. Και δεν πρέπει. Και δεν πρέπει. Πολύ σωστά. Από τα λάθη πρέπει να διδασκόμαστε ως έθνος και ως κράτος και ως πολιτεία και ως κοινωνία. Αν και έχετε γράψει για το θέμα αναλυτικά. Και παρουσιάσατε το βιβλίο εδώ στο Γάλλιο, έτσι. Ακριβώς, ναι, ναι. Πριν αρκετά χρόνια. Ναι, ήσασταν συντονιστή σε μια εκδήλωση με τον Ανδρουλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Έχετε μιλήσει αρκετά. Ωστόσο, επειδή νέες γενιές έρχονται και δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία, καλό είναι να μας βοηθήσετε να θυμηθούμε τι είχε γίνει τότε. Πότε λοιπόν εσείς ενημερώνεστε ότι υπάρχει θέμα ο Τσαλάν? Ήσασταν τότε και υπηρετούσατε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ναι, ναι. Υπηρετούσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ήμουν ένας από τους χειριστές των ελληνοτουρκικών γενικώς. Με μεγάλη εμπειρία στα ελληνοτουρκικά. Και του κουρδικού. Mm-hmm. Και αυτό που είχε προηγηθεί και αξίζει να σημειωθεί είναι η συνάντηση στην Ουάσιγκτον των δύο βασικών ηγετών των Κούρδων του Βορείου Ιράκ, του Μαρζανί και του Ταλαμπανί. Ο Ταλαμπανί απεβίωσε πέρυσι, κάτω από το άγρυπνο και ασφυκτικά πιεστικό βλέμμα της Μαντλίν Ολμπράιτ, τότε Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Στο Ιεράκι. Ναι. Βρισκόμαστε δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1998, για να βάλουμε τον κόσμο, τους τηλεθεατές, να τους βάλουμε και στο γεωπολιτικό πλαίσιο που ξέσπασε η κρίση του Ωτσαλάν. Και εκεί τους κλείδωσε σε ένα δωμάτιο στην κυριολεξία, με βάση τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, και τους είπε, εάν δεν βρείτε συμφωνία, δεν βγαίνετε από εδώ. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1998, σας θυμίζω ότι το 1991 είχε γίνει επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου και έδιωξαν τον Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ, αλλά με αφορμή αυτό εγκαταστάθηκαν στρατηγικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Κουβέιτ, στον Ταχράν, τη Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, και πλέον η επόμενη φάση αυτής της μεγάλης επιχείρησης ήταν να αποκαθιλώσουν τον Σαντάμ Χουσέιν. Για να γίνει αυτό έπρεπε να συμβιλειωθούν ο Μπαρζανί και ο Ταλαμπανί, οι οποίοι από το 1991 και μετά είχαν ένα αυτόνομο κράτος χωρισμένο στα δύο. Ήταν το φέοδο του Ταλαμπανί και το φέοδο του Μπαρζανί, και μάλιστα είχαν και πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ τους. Για να γίνει επιχείρηση από τις πλευράς ΗΠΑ ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν, χρειαζόντουσαν, από νότον είχαν το Κουβέιτ, από βορράν ήθελαν την Τουρκία και τους Κούρδους. Τους Κούρδους μονιασμένους για να επιτεθούν από δύο κατευθύνσεις, να κάνουν μια επιχείρηση σάντουιτς και να ανατρέψουν τον Σαντάμ Χουσέιν. Εκεί λοιπόν έφεραν τους δύο Κούρδους ηγέτες, πέτυχαν το σκοπό τους οι ΗΠΑ, εκεί υπογράφηκε η συμφωνία της Ουάσιγκτον. Σε αυτή τη διαδικασία η Τουρκία επεδίωξε, πίεσε τις ΗΠΑ να συμμετέχει έστω και ως παρατηρητής, αποκλείστηκε. Όμως αυτή η εξέλιξη θεωρήθηκε από πλευράς της Τουρκίας ως μια μείζων εθνική απειλή. Απειλή για την εθνική της ασφάλεια. Γιατί ενωμένοι οι Κούρδοι θα βάθαιναν οι ρίζες του αυτόνομου κουρδικού κράτους που λειτουργούσε από το 1991 μετά την την καταιγίδα της ερήμου, και ένα κουρδικό κράτος στην περιοχή θα λειτουργούσε ως καταλύτης για το κουρδικό και στη Συρία και στην Τουρκία και στο Ιράν. Η Τουρκία λοιπόν είπε όχι, όπως είπε όχι μετά από όταν ήρθε η ώρα στην διέλευση των Αμερικανικών στρατευμάτων για να ανατρέψουν Σαντάμ Χουσέιν, επιχείρηση που έγινε το 2003. Yeah. Είμαστε λοιπόν στο Σεπτέμβριο, 10 Σεπτέμβρη αν δεν κάνω λάθος, ή 8, υπογράφεται η συμφωνία της Ουάσιγκτον, και η Τουρκία πλέον αποφασίζει, βρίσκεται στο εξής δίλημα. Έχει δύο κουρδικές απειλές πλέον. Η μία είναι στο Βόρειο Ιράκ και η μία είναι το PKK, που το PKK σημαίνει Αμπντουλάχ Ωτσαλάν,
που προστατεύεται από τον, τον Χαφές Αλάσα, τον πατέρα του Μπασάρ, και κατοικεί στην Δαμασκό. Η Τουρκία λοιπόν θεώρησε ότι εάν αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν με δύο κουρδικά προβλήματα, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτή να διαχειριστεί το δικό της κουρδικό. Δηλαδή με ένα κουρδικό, με δύο κουρδικά προβλήματα, θα ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστεί στο ιστορικό το κουρδικό. Έτσι λοιπόν έστειλε τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον Ατίλα Ατές, εκεί στα σύνορα με τη Συρία και έκανε το περίφημο, την περίφημη απειλή, διάγγελμα απειλή προς τον Άσαντ, εάν δεν διώξει τον Άσαντ, τον Ορτζαλάν από τη Δαμασκό, σε μερικές ώρες τα τουρκικά τάγκς θα παρελάβουν στη Δαμασκό. Ένα κάζους μπέλι δηλαδή. Αυτό λειτουργήσε καταλυτικά, γιατί δεν ήταν μόνο η απειλή, εκεί ξεδιπλώθηκε ολόκληρη η βιομηχανία ψυχολογικού πολέμου της Τουρκίας. Θυμάμαι ότι τότε όλα τα αποδιώσαμε και κάναμε και μελέτη πώς ξεδιπλώνεται, με τι ρυθμούς και καταιγιστικά δημοσιεύματα ξεδιπλώθηκε όλη η βιομηχανία, η βιομηχανία ψυχολογικού πολέμου της Τουρκίας, σε πόσες ώρες θα φτάσουν. Άρχισαν να βγαίνουν κάποια σχέδια στον τύπο και από ό,τι μου είπε και ο ίδιος ο Αμπντουλάχ Ορτζαλάν, όπως θα σας πω στη συνέχεια, δημιούργησε μια ομάδα που ήταν πάνω από 100 άτομα. Ο Άσαντ παρακολουθούσαν τον τουρκικό τύπο και ανέλυαν επί 24ωρο βάσεως την κατάσταση. Εκτός από τον Ατίλα Ατές, ακολούθησαν δηλώσεις και από τον Σουλεϊμάν Ντεμιράλ, τότε πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι, και έτσι η απειλή του Ατίλα Ατές απέκτησε χαρακτηριστικά καταιγίδας. Τότε ο Χαφές Αλάσαντ, να πούμε ότι όντως είχε μια ενεργό εμπλοκή στην υποστήριξη και στη δημιουργία του κουρδικού ζητήματος για την Τουρκία. Ο λόγος, ένας από τους λόγους ήταν κρατώντας ένα χαρτί με το οποίο πίεζε την Τουρκία, στην ουσία καθυστερούσε τη δημιουργία των φραγμάτων του Τίγρη και του Εφράτη, από τα οποία εξαρτάται η οικονομική αλλά και η κοινωνική ζωή και του Ιράκ και της Συρίας. Δηλαδή η Τουρκία, αν ολοκληρώσει το δίκτυο φραγμάτων και κάποια στιγμή κλείσει τις βάνες, θα σταματήσει η ζωή και στις δύο χώρες. Και έτσι είχε ένα μέσο πίεσης ο Άσαντ. Ο Άσαντ όμως εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την απειλή και να αντισταθεί σε αυτή την απειλή της Τουρκίας. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι για να στηρίζει το κουρδικό, ο Άσαντ είχε την υψηλή υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι το 90-91 και στη συνέχεια, της Ρωσίας. Όταν έγινε αυτό, η Ρωσία ήταν στη χειρότερη φάση της ιστορίας της. Ένας μέθησος πρόεδρος, ο Μπορίς Γέλτσιν, έκαναν κουμάντο κάτι ομάδες που λαιλατούσαν τον πλούτο της Ρωσίας. Αδύναμη οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, στρατηγικά η Ρωσία. Ο Άσαντ λοιπόν δεν είχε που να στηριχτεί. Τότε επισκέφτηκε την Δαμασκό και ο Χόσνι Μουμπάρακ, γιατί όντως η Ρωσία, η Συρία με την Αίγυπτο έχουν μια ιδιότητα, κάποτε ήταν και μια δημοκρατία, η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία, για τους παλιούς το λέω αυτό. Και έτσι ο Άσαντ αποφάσισε τελικώς ότι πρέπει να φύγει. Κάλεσε τον Ορτζαλάν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και του είπε ότι σε τρεις μέρες πρέπει να εγκαταλείψεις τη Συρία. Αυτό λοιπόν ήταν η θριαλίδα των εξελίξεων για την υπόθεση Ορτζαλάν. Είπαμε το γεωπολιτικό και φτάσαμε στο κομβικό σημείο. Τότε λοιπόν έγινε το εξής. Ο Αμπντουλάχ Ορτζαλάν διατηρούσε σχέσεις με κάποιους κύκλους στην Ελλάδα και με κύκλους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και με τα κόμματα. Είχαν πάει Έλληνες βουλευτές. Και με τα κόμματα και ιδιαιτέρως με το τότε κυβερνών κόμμα, με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί υπήρχε ένα πρόσωπο κλειδί, ο βουλευτής ο Κώστας Μπαντουβάς, γόνος μιας πολύ σημαντικής οικογένειας της Κρήτης. Ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπος που απέτρεψε τον εμφύλιο πόλεμο στην Κρήτη, αυτός ο οποίος έφερε τους αντάρτες της μιας και της άλλης πλευράς σε ένα τραπέζι και είπε: τελειώσαν τα ψέματα, αδελφικό αίμα δεν θα χύσουμε στην Κρήτη, και δεν έπεσε ούτε μια σφαίρα στον εμφύλιο στην Κρήτη. Ο Κώστας Μπαντουβάς λοιπόν
όπως σας είπα, γόνδος μιας ένδοξης οικογένειας, ευπατρίδης και ο ίδιος, ήταν ο άνθρωπος που έπαιζε το ρόλο, αν θέλετε, του συνδέσμου μεταξύ του Κουρδικού Απελευθερωτικού Κινήματος και του Ocalan και του κόμματος Πασόκ, ίσως και της κυβέρνησης. Ο Αμπτουλά Ocalan, λοιπόν, παίρνοντας αυτό το τελεσίγραφο, είχε να επιλέξει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος ήταν να πάει στο Κουρδιστάν, στα βουνά του Κουρδιστάν, δηλαδή στο βόρειο Ιράκ, στο Κανδύλι, και ο άλλος δρόμος ήταν να πάει στην Ευρώπη. Ο πρώτος δρόμος, αν και ήδη έκανε προετοιμασίες, είχε δύο αδυναμίες. Η μία αδυναμία ήταν ότι εάν πήγαινε εκεί, φοβόταν ότι θα προκαλούσε την απίστευτη αντίδραση της Τουρκίας και θα έκανε κακό στα αδέρφια του στους Κούρδους του Βορείου Ιράκ. Η δεύτερη αδυναμία ήταν ότι δεν τον άφηνε ο ίδιος ο Άσαντ να πάει προς τα εκεί. Γιατί? Γιατί, ξέρετε, το Κουρδικό έχει και την ενδοστρατηγική του. Είναι, δηλαδή, οι χώρες, οι τέσσερις χώρες που φιλοξενούν Κούρδους, Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία, παρότι μεταξύ τους έχουν μεταξύ τους προβλήματα, ενώνονται όταν το Κουρδικό αποτελεί απειλή για όλους. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν ήθελε να πάει το ΠΚΚ στο Ιράκ για να μην αποκτήσει το Ιράκ πλεονέκτημα εις βάρος και της Συρίας. Και έτσι του κόψε το δρόμο προς το Κανδύλι. Α, του έμεινε μόνο η Δύση. Αυτό είναι μια απάντηση για όσους λένε γιατί δεν πήγε στα βουνά του Κουρδιστάν. Δεν ήταν και τόσο ελεύθερος να αποφασίσει. Του έμεινε μόνο η Δύση. Κάλεσε λοιπόν τον Κώστα Παντουβά για να μην μιλήσει στο τηλέφωνο, γιατί λένε διάφορα. Ο Αμπτουλά Ocalan ζούσε για δεκαετίες στην παρανομία και ήξερε να διατηρεί τους κανόνες της, και της μυστικότητας και της δράσης, της μυστικής δράσης και της υπόγειας δράσης, αν θέλετε. Κάλεσε λοιπόν τον Παντουβά στην Δαμασκό. Όντως ο Κώστας Παντουβάς πήγε στη Δαμασκό και εκεί του εξήγησε την κατάσταση και του ζήτησε από την, να μεταφέρει στην ελληνική κυβέρνηση ότι ζητά την άδεια να έρθει στην Ελλάδα για να μείνει για λίγες μέρες μέχρι ότου οι σύντροφοί του στην Ευρώπη ρυθμίσουν τις διαδικασίες, δρομολογήσουν διαδικασίες για να του δοθεί πολιτικό άσυλο σε μία από τις σκανδιναβικές χώρες ή από τις κάτω χώρες, στην Ολλανδία. Ο Παντουβά, συγγνώμη, επειδή ο κ. Σταξάκης μας είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι η αίσθηση που υπήρχε είναι ότι η κυβέρνηση μέχρι εκείνη τη στιγμή στήριζε το κουρδικό θέμα. Δεν, υπήρχε χρηματοδότηση, υπήρχε ένα γραφείο εδώ που είχαν φτιάξει. Τώρα για χρηματοδοτήσεις και τέτοια, ναι, δεν γνωρίζω. Εντάξει, σαν το είπε ο κ. Σταξάκης. Όχι. Αν έπαιρναν οι Κούρδοι λεφτά, έβγαζαν απίστευτα λεφτά από ένα περιοδικό που εξέδιδαν, 100.000 αντίτυπα πουλούσαν. Από 10 ευρώ, πέστε σήμερα, από, ναι, δεν ξέρω πόσο έκανε τότε, 10 δραχμές, δεν θυμάμαι, αλλά 100 δραχμές νομίζω, μάζευαν μερικά εκατομμύρια. Ναι. Άρα υπήρχε μια χρηματοδότηση. Και υπήρχε αυτό χρηματοδότηση. Ήταν πολλά λεφτά αυτά. Ήταν μηνιαίο το περιοδικό. Επίσης, μπορεί να είχαν βοήθειες και από τον κόσμο. Ξέρετε, ναι, θυμάστε τα παιδιά που. Ναι. Οι Έλληνες τότε ήταν αλληλέγγυοι. Αλλά τώρα, αν υπήρχε άλλη χρηματοδότηση. Άρα ο Παντουβάς πάει εκεί. Ο Παντουβάς λοιπόν πήγε εκεί. Και προσφέρει και την βοήθεια. Του είπαν, θα πας, θα το πεις στην κυβέρνηση, θα σε πάρω με τηλέφωνο. Συνθηματικά θα ρωτήσουμε κάτι και το ναι σε αυτή την ερώτηση σημαίνει ότι ερχόμαστε, το όχι σημαίνει ότι δεν ερχόμαστε. Ναι. Ο Παντουβάς όντως πήγε, επέστρεψε και την Πέμπτη, η μέρα Πέμπτη, τηλεφωνούν, όπως μου είπε ο ίδιος ο Αμπτουλά Ocalan, αλλά και οι συνοδοί του που ήταν παρόντες και αυτοί οι κοημάρτυρες, έπαιρναν τηλέφωνο τον Παντουβά, δεν έβγαινε στο τηλέφωνο, τελικά βγήκε και είπε το ναι. Μάλιστα. Και έτσι ο Αμπτουλά Ocalan ήρθε στην Ελλάδα θεωρώντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως. Παρασκευή λοιπόν είμαι πρωί στο γραφείο μου και κάποια στιγμή γύρω στις 9, αν δεν κάνω λάθος, με κάλεσε ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο αείμνηστος πτέραρχος στην αποστρατεία, Χαράναβος Σταυρακάκης. Με κάλεσε λοιπόν και με ρώτησε, πού είναι ο Αμπτουλά Ocalan, ξέρεις τίποτα? Λέω, έχω δει ήδη τον τουρκικό τύπο, δεν υπάρχει και τον κουρδικό τύπο. Είχα κάνει ήδη, 9 η ώρα είχαμε τελειώσει τη μελέτη, την αποδελτίωση, τουλάχιστον την πρώτη φάση. Δεν φαίνεται τίποτα. Μου λέει, για πήγαινε ρώτα. Κάνει δηλαδή, έκανα ορισμένα τηλέφωνα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε
ενημέρωσα τον κύριο Σταυραγάκη και λέω δεν υπάρχει κάτι, λέω. Ό,τι συνέβαινε χθες συμβαίνει και σήμερα, δεν ξέρω κάτι. Δεν αποκόμισα κάτι από τις μελέτες και από τις επαφές. Και τότε μου είπε μη φεύγεις από εδώ, μάλλον έρχεται στην Ελλάδα. Ήταν εν πτήση δηλαδή, και όσο ήταν εν πτήση, τότε ο Μπαντουβάς ενημέρωσε τον Υπουργό της Δημόσιας Τάξης, του είπε έρχεται ένας υψηλόβαθμος εδώ, ο οποίος έρχεται για λόγους υγείας να πάει σε ένα νοσοκομείο. Κατάλαβε ο κύριος Ρωμαίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τότε αυτός ήταν. Και κατάλαβε ότι είναι ο Αμπντουλάχ Τζαλάν, το είπε στον κύριο Σταυρακάκη και ο Σταυρακάκης με πήρε ως διερμηνέα να πάμε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθούμε. Όταν πήγαμε στο αεροδρόμιο, ο Αμπντουλάχ Τζαλάν ήρθε με την πτήση, την τακτική, την κανονική, Δαμασκός, Αθήνα, Στοκχόλμη. Και όταν πήγαμε στο ανατολικό αεροδρόμιο, τότε στο ελληνικό, Αμπντουλάχ Τζαλάν είχε μπει, ο κόσμος ήταν ήδη στον έλεγχο διαβατηρίων, όσοι κατέβηκαν, όσοι από την Ελλάδα πήγαιναν στο Στοκχόλμη, περνούσαν για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Και ο Αμπντουλάχ Τζαλάν ήταν σε μία γωνιά με δύο άνδρες και μία γυναίκα, τη Ροζερίν. Είδα την Ροζερίν πρώτα. Με ένα τηλέφωνο στο χέρι έπαιρνε τον Μπαντουβά και δεν μπορούσε να τον βρει. Να του πει δηλαδή ότι ήρθαμε. Ναι. Το τηλέφωνο ήταν κλειστό, δεν είχε πρόσβαση. Και μου είπε, φέραμε τον πρόεδρο εδώ. Πώς τον φέρατε? Λέει, μας είπε ο κύριος Μπαντουβάς να τον φέρουμε, γιατί ρώτησε την κυβέρνηση. Πήγα, είπα στον κύριο Σταυρακάκη, ότι, ο οποίος ήταν σε ένα γραφείο κάπου εκεί στο αεροδρόμιο, ότι έτσι και έτσι ότι ήρθε ο Αμπντουλάχ Τζαλάν και ο Ροζερίν. Λέει, πάρ' τους και φέρ' τους εδώ. Τους πήρα με διακριτικό τρόπο, πήγαμε μέσα στο δωμάτιο, τον χαιρέτησε με ευγένεια ο κύριος Σταυρακάκης και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό που πρότεινε η Ελλάδα, επειδή λένε διάφοροι ότι η Ελλάδα δεν χειρίστηκε καλά την υπόθεση. Να θυμίσω ότι τον Αμπντουλάχ Τζαλάν τον απέπεμψε από τη Ρωσία, θα το δούμε στη συνέχεια πώς, ο σημερινός πρόεδρος της ήταν αρχηγός της ΚΑΓΕΜΠΕ, ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Πούτιν. Α, ήταν στην ΚΑΓΕΜΠΕ τότε ο Πούτιν. Βεβαίως, ήταν αρχηγός στην ΚΑΓΕΜΠΕ. Μάλιστα. Και ήταν αυτός ο οποίος δεν κατόρθωσε. Είναι κάτι που δεν το είχαμε βάλει στο μυαλό μας. Ναι, ναι. Δεν κατόρθωσε να κρατήσει τον Αμπντουλάχ Τζαλάν. Γιατί τότε, όπως είπαμε, η Ρωσία ήταν στη χειρότερη κατάσταση. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη συνέχεια και με την Ολμπράιτ, αν θέλετε να το πούμε, όταν φτάσουμε εκεί. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι δεν διαχειριστήκαμε καλά. Επειδή ήμουν παρόν σε αυτή τη διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση αυτή ήταν σκληρή μεν, αλλά τηρήθηκαν οι κανόνες της ευγένειας. Είπαμε στον Αμπντουλάχ Τζαλάν να, πριν φύγει, κρατήσαμε λίγο και το αεροπλάνο, να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και να πάει στις σκανδιναβικές χώρες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Να πάει στη Σουηδία. Γιατί δεν συνέχιζε για Στοκχόλμη αυτή, ήταν. Και του είπαμε, μάλιστα, εγώ διερμηνία έκανα, και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, πήρα άδεια από τον Σταυρακά και είπα και τη δικιά μου άποψη. Πήγαινε. Ναι. Πήγαινε. Γιατί? Γιατί η Τουρκία έχει περιορισμένες, ελάχιστες ή και καθόλου δυνατότητες να πιέσει μια σκανδιναβική χώρα. Πώς θα την πιέσει και με τι? Οι εμπορικές σχέσεις είναι μικρές, ούτε το 3% του εξωτερικού εμπορίου της Σουηδίας. Ναι. Δεν είχαν άλλες σχέσεις. Ίσα-ίσα η Σουηδία είχε μια παράδοση. Ο λόγος για τον οποίο αρνήθηκε στη συνέχεια, μου είπαν οι Κούρδοι και ο ίδιος, είναι ο εξής. Ότι στη δολοφονία του Πάλμε υπήρχε μια μαρτυρία που ενέπλεκε το ΠΚΚ και τον ίδιο τον Τζαλάν και φοβόταν ότι μπορεί να τον εμπλέξουν σε διαδικασίες δικαστικές και να έχει κακό τέλος. Δηλαδή εκείνο το διάστημα δεν είχε καλές σχέσεις στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα με τη Σουηδία. Αυτό ήταν ο λόγος που τον απέτρεψε να μην δεχθεί αυτή την πρόταση. Κατά την άποψή μου ήταν η καλύτερη πρόταση και αν γινόταν αυτό σήμερα όλα θα ήταν διαφορετικά στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά έμεινε στην. Δεν δέχθηκε, έφυγε το αεροπλάνο. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν περίπου 5 ώρες. Μιλώ για σκληρές διαπραγματεύσεις, εξουθενωτικές, και για τον Σταυρακάκη και για τον Αμπντουλάχ Τζαλάν, αλλά και για τον Διερμηνία, ο οποίος έχει να μεταφέρει και από τις δύο πλευρές. Εν πάση περιπτώσει, ενώ είχαμε φτάσει σε ένα σχετικό αδιέξοδο
Και ενώ η Ελλάδα ήδη από αυτά που άκουγα, δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, ετοίμασαν ένα λεωφοριάκι να πάρει τον Αμπντουλάχ Ωτζαλάν και να τον κρύψουμε κάπου, αφού δεν είχαμε φτάσει σε αδιέξοδο για κάποιες μέρες. Ναι. Στην ουσία δηλαδή αποδεχόμασταν την πρότασή του μέχρι να βρεθεί. Για μερικές μέρες, ναι, μέχρι, ναι, να βρει λύση. Ναι, ναι. Και πρέπει να πω ότι μέχρι τότε το θέμα ήταν απολύτως στεγανοποιημένο. Δεν γνώριζε κανείς. Ναι. Δεν υπήρχε διαρροή ούτε από την πλευρά της Συρίας, φυσικά ούτε και από την πλευρά της Ελλάδας. Ενώ λοιπόν προετοιμάστηκε, έγιναν κάποιες προετοιμασίες με εντολή της κυβέρνησης για να τον μεταφέρουμε κάπου και να τον κρατήσουμε κρυφά, τότε φάνηκε, άνοιξε η πόρτα της Ρωσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Αμπντουλάχ Ωτζαλάν, όσο συνεχιζόταν να διαπραγματεύσει, έλεγε στους συντρόφους του να μιλήσουν με τη Μόσχα, όπου εκεί υπήρχε ένας επικεφαλής του κινήματός του, ο οποίος είχε επαφές με την Ρωσία. Τελικώς ήταν κλειστό το τηλέφωνο του, κάποια στιγμή άνοιξε και μας έστειλε με φάξ μία επίσημη πρόσκληση της Ρωσικής Δούμα προς το άτομο που Αμπντουλάχ Κούρτ που είχε το διαβατήριο, ναι, και την οποία υπέγραφε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ρωσικής Δούμα, ο Μητροφάνοφ. Τότε λοιπόν με αυτή την, το χαρτί αυτό, με αυτή την πρόσκληση, ο κύριος Σταυρακάκης άνοιξε την, είχε κλείσει η ρωσική πρεσβεία, επειδή όμως είχε δώσει σε ένα ταξίδι στη Μόσχα, είχαν δώσει εντολή ο ίδιος ο Πούτιν με την Ελλάδα να έχουμε καλές σχέσεις, ό,τι ζητήσει ο κύριος Σταυρακάκης να το κάνετε, επικοινώνησε με τον εδώ σταθμάρχη, τότε σταθμάρχη της ΚΑΓΕΜΠΕ, άνοιξαν την πρεσβεία και δώσανε βίζες. Οπότε βρήκατε μια διέξοδο. Και έτσι βρέθηκε η διέξοδος, να βλώθηκε ένα αεροπλάνο. Ο Αμπντουλάχ Ωτζαλάν τότε ζήτησε να τον συνοδεύσει ένας Έλληνας αξιωματούχος μέχρι τη Μόσχα, γιατί φοβόταν μήπως οι ξένες υπηρεσίες, ξένες χώρες, μεγάλες δυνάμεις καταρρύψουν το ελικόπτερό του, το αεροπλάνο που τον, θα τον μετέφερε στη Μόσχα. Ναι, αν είναι μέσα ένας Έλληνας αξιωματούχος, το θεώρησε ως ασφάλεια, δεν θα το έκαναν. Ναι. Και τότε ο κύριος Σταυρακάκης έδωσε σε μένα εντολή να τον συνοδεύσω. Τον συνόδευσα, πήγαμε στην Ρωσία, κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο το Σερεμέτεβο, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί τον περίμενε μία αντιπροσωπεία Ρώσων βουλευτών και του έκαναν μία ημιεπίσημη υποδοχή με λουλούδια, του φόρεσαν ένα κόκκινο κασκόλ. Μάλιστα. Και τον έβαλαν σε ένα λεωφορείο και το αποχώρησαν. Αμέσως πήρα το αεροπλάνο, επέστρεψα. Ο Αμπντουλάχ Ωτζαλάν έμεινε 33 μέρες στην Ρωσία. Θεωρήσατε εκεί ότι το θέμα λύθηκε? Εγώ δεν θεώρησα αυτό. Είχα πίσω στο Σταυρακάκη. Κοίταξε, επειδή εμπλεκόμαστε εμείς στο βαθμό που εμπλακήκαμε αυτές τις ώρες, να ανοίξω ένα φάκελο, να κρατάω όλα τα δημοσιεύματα που αφορούν τον ΑΠΟ, για να δούμε τουλάχιστον αν έχουμε κάποια διαρροή από την, ναι, Ελλάδα. Ναι. Και να εντοπίσουμε ποιος διαρρέει, ναι, προς τα πού και γιατί. Και από εκεί και μετά παρακολουθούσαμε τα τεκτενόμενα στη Μόσχα. Το μπαλάκι είχε περάσει στην Μόσχα. Στη Μόσχα η κατάσταση ήταν δύσκολη. Ο Αμπντουλάχ Ωτζαλάν αμέσως μετά την εγκατάστασή του εκεί, το εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι αυτής της ομάδας του, του Μητροφάνοφ, παλιό ρωσικό που ανήκε στις μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά συνεχιζόταν και τώρα, εγκαταστάθηκε εκεί και τότε έγινε και έκαναν και κάποιες επαφές με την Τουρκία. Φαίνεται ότι μάλλον συνεννοήθηκαν. Γιατί μια μέρα ο Αμπντουλάχ Ωτζαλάν κάθε Παρασκευή έβγαινε στο κανάλι, σε ένα κουρδικό κανάλι, συμμετείχε στην εκπομπή του Γκιουνάι Ασλάν ζωντανά. Και μέσα από τις ερωταποκρίσεις με τον συνάδελφό σου τον Κούρδο, έδινε και τα μηνύματα στον κουρδικό λαό αλλά και στην οργάνωσή του. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ναι. Την πρώτη Παρασκευή ήταν στην Ελλάδα, τη δεύτερη Παρασκευή ήταν στην Μόσχα. Θεώρησε ότι σε αυτές τις δύο εβδομάδες μπορεί να χάσει και το κόμμα του. Ήξεραν αυτή την αδυναμία του οι Ρώσοι και του είπαν την τρίτη Παρασκευή μπορείς
να συμμετέχεις τηλεφωνικά. Ναι. Πριν γίνει αυτό, ένα βράδυ, αν δεν κάνω την Πέμπτη, τον πήραν και τον κάναν ένα πάλι ημιεπίσημο δείπνο σε ένα εστιατόριο έξω για να πιστεί για τις προθέσεις τους, και την Παρασκευή βγήκε σε ζωντανή μετάδοση. Την άκουσα, την παρακολούθησα την εκπομπή και θεώρησα ότι αυτό, ότι πιθανόν αποφάσισαν οι Ρώσοι να αποκαλύψουν ότι βρίσκεται εκεί. Γιατί έτσι εντοπίζεται. Για να το προστατέψουν. Mm-hmm. Όντως, Σαββάτο μεσημέρι, από ό,τι μου είπε και ο ίδιος ο Αμπντουλάχος Τζαλάνης στη συνέχεια, μπουκάραν στην ουσία καινούργια αυτοκίνητα και κάποιοι αξιωματούχοι με φακέλους. Δεν ήταν οι άνθρωποι που τον φιλοξενούσαν. Άλλοι βάλαν στο τραπέζι κάτω τα χαρτιά και είπανε και οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι και οι Τούρκοι ξέρουν με ακρίβεια μέτρο που βρίσκεσαι, γιατί μίλησες με δορυφορικό τηλέφωνο. Και αυτό δείχνει ότι είσαι εδώ. Ακριβώς. Πρέπει να φύγεις. Μα λέει, εσείς μου είπατε να μιλήσω. Λέει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς ήρθαμε να σου πούμε ότι έχεις αποκαλυφθεί. Και η κυβέρνηση λέει πρέπει να φύγεις. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Ρωσία ήδη... Στη Ρωσία ήδη είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Αμπντουλάχο Τζαλάν. Τότε οι Κούρδοι έκαναν μια τεράστια επιτυχία. Πέτυχαν, ο επικεφαλής των Κούρδων στην Ιταλία πέτυχε να δει τον τότε πρωθυπουργό, τον Μάσιμο Νταλέμα, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση 13 αριστερών κομμάτων. Ναι, ναι, ναι. Τον είδε στο σπίτι μιας από τις συνιστώσεις, ενός προέδρου της μιας από τις συνιστώσεις, και εκεί ο ίδιος ο Νταλέμα είπε να έρθει στην Ιταλία απλά να δηλώσει ότι έρχεται για λόγους υγείας, να τον περιθάλψουμε σε ένα νοσοκομείο και εμείς θα τη διαχειριστούμε την κατάσταση. Μετά από 33 μέρες λοιπόν παραμονής, και ενώ οι Ρώσοι μάλλον περίμεναν να βρουν τρόπο να τον δώσουν, ο Αμπντουλάχο Τζαλάν τους παρουσίασε τις λύσεις της Ιταλίας. Ευνηδίασε τους πάντες και πήγε στην Ιταλία. Τον υποδέχθηκαν στην Ιταλία με πολύ καλό τρόπο οι Ιταλοί. Τον έβαλαν σε μία βίλα να μένει, την οποία τη φύλαγαν οι ειδικές δυνάμεις της Ιταλίας. Το περίεργο είναι ότι η βίλα αυτή βρισκόταν στην οδό του Διαβόλου. Εγκαταστάθηκε εκεί και πρέπει να πούμε ότι είχαμε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι θα δώσουμε άσυλο. Είναι τιμή μας που ο Αμπντουλάχο Τζαλάν, ο ηγέτης ενός απελευθερωτικού κινήματος, βρίσκεται στην Ιταλία και θα του δώσουμε άσυλο. Και όταν άρχισε η Τουρκία να πιέζει, είχαμε δηλώσεις. Εμείς δεν είμαστε διακινητές ανθρώπων να διώξουμε και να τον δώσουμε ή να τον εκδώσουμε ή να τον διώξουμε από την Ιταλία, θα μείνουμε. Τι έγινε όμως, όσο περνούσε ο καιρός, η Τουρκία έκανε αυτήν την καμπάνια, θυμάστε, με τα μακαρόνια, ναι, και το αίμα σε όλη την Ευρώπη και στην Ιταλία και στην Τουρκία. Μέσα στην Τουρκία, ξέρετε, αυτοί οι μηχανισμοί της προπαγάνδας, η τουρκική κοινωνία, εδώ να ξέρουν οι τηλεθεατές μας, ότι η τουρκική κοινωνία είναι αγαθή κοινωνία. Πραγματικά είναι αγαθή. Ναι. Όταν όμως το κράτος, η εξουσία, τους δείξει τον κίνδυνο ή δώσει το μήνυμα ότι κινδυνεύει η Τουρκία, αυτοί οι απλοί και αγαθοί άνθρωποι μετατρέπονται σε άγρια θηρία. Αυτά τα άγρια θηρία που είδαμε στην ιστορία, σε τελευταία φάση που τους είδαμε στη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων, γιατί δεν κρατούσαν οι υπουργοί τα γιαταγάνια, ναι, που έσφαζαν, κάποιοι συμμετείχαν ενεργά και κάποια κοινωνία το ανεχόταν. Αυτή η κοινωνία ήταν που έκανε τις λαιλασίες των ελληνικών περιουσιών, τους βιασμούς και τους θανάτους των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Αυτή η κοινωνία ήταν που έκανε τις αγριότητες, ο στρατός τις αγριότητες στην Κύπρο, αλλά μια κοινωνία που τις δέχθηκε. Δεν είπε κανείς γιατί σκοτώσατε εχμαλώτους ή γιατί βιάσατε. Εν πάση περιπτώσει, τότε λοιπόν η τουρκική κοινωνία, αυτά τα αγελαία ένστικτα, ξέρετε, ξύπνησαν, γιατί ήταν ένας λαός, αγελαίος λαός, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ξύπνησαν τα αγελαία ένστικτα, τα άγρια ένστικτα, και άρχισαν να καίνε ιταλικές σημαίες, να πολιορκούν τις διπλωματικές αποστολές της Ιταλίας. Αλλά το κυριότερο που έκαμψε
τη βούληση του Νταλέμα να παραχωρήσει άσυλο στον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν ήταν το γεγονός ότι εγκαταστάθηκε στη Ρώμη ο Στρόουπ Τάλμποτ, υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής τότε, με εντολή θα μείνεις εδώ μέχρι ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν να φύγει από την Ιταλία. Εκεί εγκαταστάθηκε και ένας Τούρκος υφυπουργός εξωτερικών και υπήρχε μία ομάδα των τριών, Ιταλία, Τουρκία, Αμερική, η οποία προσπαθούσε να βρει φόρμουλα να διώξει τον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν από την Ιταλία. Εδώ έγινε το εξής καταπληκτικό. Υπήρχε ένα ένταλμα σύλληψης βάρος του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν από τη Γερμανία για μια δολοφονία που είχε γίνει στη Γερμανία. Κάποιος είπε ότι πήρα εντολή από τον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν και ο εισαγγελέας έβγαλε ένταλμα σύλληψης. Επειδή λοιπόν η Ιταλία υπήρχε η θανατική ποινή στην Τουρκία, ήταν σε ισχύ, το Σύνταγμα της Ιταλίας απαγορεύει έκδοση σε χώρα που ισχύει η θανατική καταδίκη. Και κανονικά το εναλλακτικό σχέδιο της Ιταλίας ήταν να τον εκδώσει στη Γερμανία. Οπότε να το δώσει από εκεί. Και να πετάξει τον μπαλάκι στην Γερμανία, η οποία αυτή είχε τα δικά της προβλήματα να φιλοξενήσει τον Ωτσαλάν. Γιατί έχει στο έδαφος της περίπου 2,5 εκατομμύρια Τούρκους και Κούρδους, που είναι σχεδόν περίπου μοιρασμένοι, αλλά μοιρασμένοι και σε παρατάξεις. Είναι οι Κούρδοι και οι αριστεροί Τούρκοι μισοί, και άλλοι μισοί είναι οι άνθρωποι. Οπότε θα είχε μεγάλο θέμα. Και θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και έτσι ο εισαγγελέας στη Γερμανία, παραβιάζοντας το γερμανικό σύνταγμα, γιατί έγιναν πολλά στην υπόθεση ο Ωτσαλάν, παραβιάζοντας το γερμανικό σύνταγμα, ακύρωσε το ένταλμα σύλληψης, χωρίς λόγο. Για λόγους εθνικού συμφέροντος. Και έτσι η Ιταλία έμεινε ξεκρέμαστη. Τότε έχει ενδιαφέρον. Έδωσαν μία πρόταση στην Ιταλία και στον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν να το μεταφέρουν στην Αφρική. Δηλαδή το σενάριο της Αφρικής που το είδαμε. Στην Αφρική. Όχι, στη Γουινέα, αν δεν κάνω λάθος. Μια χώρα όπου δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Είναι η χώρα εκεί τα ματωμένα διαμάντια, ξέρετε, που από εκεί θα τον άρπαζαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής, θα το δίναν στους Τούρκους και θα κατέληγε. Τελικώς, ενώ ήταν 66η μέρα στην Ιταλία, η Ιταλία δεν δέχθηκε τη φόρμουλα, το σχέδιο της Αφρικής για να μην εξευτελιστεί. Αυτό ας το κρατήσουμε για να δούμε πώς εξευτελιστήκαμε εμείς μετά που το δεχτήκαμε. Και εκείνη τη στιγμή βρέθηκε μια φόρμουλα που εδώ θέλει έρευνα να δούμε πώς. Να ξαναπάει, να ακολουθεί μάλλον η αντίστροφη, το αντίστροφο δρομολόγιο. Δηλαδή να επιστρέψουν τον Ωτσαλάν στη Ρωσία. Τον έπεισαν κάποιοι σύντροφοί του ότι βρέθηκε λύση για να τον εξαπατήσουν. Στο ερώτημα γιατί δεν έμεινε ο Ωτσαλάν στην Ιταλία, επειδή τον ρώτησα, γιατί τον επισκέφτηκα στην Ιταλία με τον κύριο Σγουρίδη και τον κύριο Ναξάκη με εντολή της κυβέρνησης του Πάγκαλου, και του είπαμε μην εδώ, μη φύγεις. Το χειρότερο σενάριο εδώ είναι να σε βάλουν φυλακή. Θα μπεις φυλακή για παράνομη είσοδο, θα κάτσεις 2, 3, 4, 5, 6 μήνες, αλλά βγαίνοντας από τη φυλακή θα είσαι ένας νομιμοποιημένος πολίτης στην Ευρώπη. Μη φύγεις. Ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν λοιπόν, επειδή ο Νταλέμα του έστελνε μηνύματα ότι η κυβέρνησή του θα πέσει και δεν ήθελε να είναι αυτός η αιτία που έπεσε μια κυβέρνηση φιλική προς αυτόν, έτσι δέχθηκε να επιστρέψει στη Ρωσία. Μόλις γύρισε στη Ρωσία, εκεί άρχισαν τα δύσκολα. Τον πήραν οι Ρώσοι, εκείνες τις ημέρες πήγαινε η Μαντλίν Ολμπράιτ να δει το Γευγένη Πριμακόφ. Ένας πολύ μεγάλος πολιτικός, πέθανε και αυτός πριν λίγα χρόνια, ο οποίος προερχόταν από τις τάξεις της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, είχε υπηρετήσει ως σταθμάρχης και ως διπλωμάτης στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, ήξερε το κουρδικό. Τον επισκέφθηκε λοιπόν η Μαντλίν Ολμπράιτ, ενώ ο Ωτσαλάν είχε πατήσει το πόδι της στο έδαφος, και ο Γευγένη Πριμακόφ έδωσε εντολή να φύγει από το έδαφος της Ρωσίας, της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Και τον πήγαν στο Τατζικιστάν, έξω από την Ντουσαμπέ, την πρωτεύουσα του Τατζικιστάν, ήταν ένα στρατόπεδο ρωσικό,
τον πήγαν εκεί όπως στην ουσία ήταν υπό περιορισμό. Εκεί αποκλεισμένος εντελώς από τον κόσμο. Αργότερα όταν ερωτήθηκε ο Γευγένη Πρυμακόφ γιατί φέρθηκαν έτσι στον Οτζαλάν, είπε το εξής. Όταν ήρθε, καταρχάς τον έστειλα στην Ντουσαμπέ, γιατί η Μαντλίν Ολμπράιτ θα με έβλεπε στα μάτια και όταν με έβλεπε στα μάτια θα καταλάβαινε ότι της έλεγα ψέματα, αν μου έλεγε είναι ο Τζαλάν στη Ρωσία. Εγώ, λέει, δεν ήθελα να φανώ ψεύτης στην Ολμπράιτ. Και στη συνέχεια, γιατί τον διώξανε, πάλι ο ίδιος ο Πρυμακόφ είπε το εξής. Εμείς τότε είχαμε να πάρουμε 1,5 δισεκατομμύριο μια δόση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παντού μπλεγμένο, ναι. Βρισκόμασταν, ναι, στην καρδιά του χειμώνα. Την προηγούμενη χρονιά, λόγω οικονομικής κρίσης, είχαμε χάσει μερικά εκατομμύρια συνταξιούχους από το κρύο και από την πείνα. Επειδή είμαστε σε οικονομική ανέχεια. Εγώ λοιπόν ήμουν στο δίλημα. Εάν με αυτά τα λεφτά, το 1,5 δισεκατομμύριο, το είχαμε ανάγκη. Μην βλέπετε τώρα τη Ρωσία που συνήλθε. Ναι. Τότε η Ρωσία ήταν στην κατάσταση που είπαμε. Εγώ λοιπόν ήμουν στο δίλημα. Να εξασφαλίσω τη δόση για να σώσω μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχων στην καρδιά του χειμώνα, ή να σώσω τον Κούρδο ηγέτη. Και έτσι διάλεξα το πρώτο. Αυτή ήταν η ομολογία του σε μία συνέντευξη που έδωσε και σε σχετική ερώτηση. Έτσι λοιπόν τον έφεραν όταν αποχώρησε η Μαντλίν Ολμπράιτ, τον έφεραν στη Ρωσία ξανά, αλλά δεν του επέτρεψαν να κατεβεί από το αεροπλάνο. Ναι. Πήγαινε όπου θέλεις. Εκεί λοιπόν άνοιξε η πόρτα προς την Ελλάδα. Και γιατί σας είπα ότι ίσως κάπου πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο, αυτό θέλει έρευνα ιστορική πλέον, κάποιοι αποφάσισαν να ακολουθήσει το αντίστροφο δρομολόγιο και από την Ελλάδα να παραδοθεί στην Τουρκία. Εκεί ακολούθησε η απογείωση του αεροπλάνου από την Ελλάδα, να πάει να το φέρει στην Ελλάδα. Εμείς όταν είχαμε πάει στην Ιταλία με τον κύριο Μπαντοβά, το είχαμε πει ότι είχε πει ο ίδιος, σε περίπτωση που κινδύνεψε η ζωή μου και θελήσω να έρθω στην Ελλάδα, το είπαμε, για να το κάνεις αυτό θα ειδοποιήσεις την ελληνική κυβέρνηση. Ο σύνδεσμός σου είναι ο Παναγιώτης Γουρίδης, τότε αντιπρόεδρος της Βουλής. Κανένα άλλο διάβλο επικοινωνίας, ναι, δεν θα χρησιμοποιήσεις. Και χωρίς να ειδοποιήσει τον Σγουρίδη, άκουσε εισηγήσεις και υποσχέσεις άλλων κύκλων του ΠΑΣΟΚ, υποστηρικτών του, δεν είχε και άλλη εναλλακτική. Διότι λένε ορισμένοι ότι ήθελε να προκαλέσει πόλεμο. Αυτό είναι της Ελλάδας με την Τουρκία. Αυτό πέραν τότε είναι μια μεγάλη ανοησία, είναι και ψέμα και μια αδικία στο πρόσωπο του Αμπτουλάχ Ωτσαλάν. Είμαι αναγκασμένος να λέω την αλήθεια αντικειμενικά, ασχέτως και αν αφορά την πατρίδα μου ή τον Αμπτουλάχ Ωτσαλάν. Ο Αμπτουλάχ Ωτσαλάν λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα γιατί κάποιοι τον έπεισαν, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήθελε να... Ήταν και σε απόγνωση. Δεν είχε οι Ρώσοι μανούλες στις ψυχολογικές επιχειρήσεις, όσο σκληρός και σκληροτάχυνος να ήταν ο Άπο. Τον κράτησαν μερικές μέρες πάνω στο αεροπλάνο, βρωμούσε, δεν καθάριζαν το αεροπλάνο, στο κρύο και ένα μικρό αεροπλάνο που του είχαν δώσει εκεί, και έτσι τον ανάγκασαν κάτω από αυτή την ασφυκτική πίεση, του είπαν θα σε δώσουμε στη μαφία να σε σκοτώσει η μαφία, οι Τούρκοι δίνουν λεφτά, και έτσι κάτω από αυτή την ασφυκτική πίεση του άνοιξαν μια πόρτα. Εμείς όταν αποφασίσουμε να εμπλακούμε, να πάμε να το φέρουμε στην Ρωσία, ναι, έχουμε ένα σχέδιο τι θα κάνουμε μετά. Δεν αποφάσισε η Ελλάδα και, ναι, το κράτος. Αποφάσισαν κάποιοι κύκλοι, ναι, του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι εξ όσων άκουσα από το στόμα του ίδιου του Τζαλάν, το είπαν, έλα στην Αθήνα εσύ, mm-hmm, και μα λέει η κυβέρνηση μου είχε πει να μην έρθω. Ας την κυβέρνηση, σε θέλει ο λαός, θα κατεβάσουμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα και θα υποχρεώσουμε την κυβέρνηση να σε υποστηρίξει. Μάλιστα. Και έτσι πίστηκε να έρθει στην Αθήνα. Όταν ήρθε στην Αθήνα, αυτοί οι οποίοι του έδωσαν τις υποσχέσεις εξαφανίστηκαν, όλοι τους. Και έπεσε η ευθύνη του χειρισμού της υπόθεσης στην ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, υπάρχει αυτό που λέει ο κύριος Ναξάκης, ότι ενώ τον έφερνε με το αεροπλάνο, πήραν εντολή από τη Ρωσία να κατεβούν στο Βουκουρέστι. Στο Βουκουρέστι, ναι. Και αυτό δεν το επέτρεψε ο ίδιος. Εκεί
Υπάρχουν πληροφορίες που λένε, διασταυρωμένες και από την ρουμανική πλευρά, ότι ναι, ήταν έτοιμοι οι Ρουμάνοι να τον δεχτούν και να τον παραδώσουν στους Τούρκους. Ναι. Δυστυχώς ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτήν την ομολογία ήταν ο τότε διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Ρουμανίας, το εκμυστηρεύτηκε σε κάποιον άνθρωπο και μου το είπε. Όταν ζήτησα να πάω να τον δω, είχε πεθάνει. Όμως θεωρώ πιθανό αυτό το σενάριο να ήταν αληθινό. Ο Αντώνης Ναξάκης δεν δέχτηκε να προσγειωθεί στο αεροπλάνο στο Βουκουρέστι και στη συνέχεια είχαμε την έλευσή του στην Αθήνα. Όταν ήρθε στην Αθήνα, αυτοί που του υποσχέθηκαν ότι θα κατεβάσουν κόσμο και τα λοιπά, εξαφανίστηκαν. Έμεινε στα χέρια της κυβέρνησης. Εκεί πρέπει να πω ότι μόλις ενημερώθηκα, με κάλεσαν στην υπηρεσία, είπα στη διοίκηση της υπηρεσίας τότε, ο Σταυρακάκης έλειπε, ήταν στο Βουκουρέστι, είπα στον υποδιοικητή τότε. Ήταν στο Βουκουρέστι. Ναι, ναι, ναι. Πιθανότατα για αυτό το σχέδιο. Ναι. Πιθανότατα. Ναι, δεν ναι, είμαστε, ναι. Αν δεν είμαι... Πάντως, τα σύμπτωση είναι λίγο... Ναι. Εκεί λοιπόν ήταν ο υποδιοικητής τότε, ο επιχειρησιακός υποδιοικητής, του είπα θα πήγαινε να ενημερώσει την κυβέρνηση. Του είπα κάνε πρόταση στην κυβέρνηση να μην εμπλακεί το κράτος, γιατί έφυγε από το αεροδρόμιο κρυφά και δεν ξέραμε πού είναι. Και γι' αυτό έπαιρνα τον Αξάκη να μάθω, ο Αξάκης μου κλείσε το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, είπα μην έρθει σε επαφή το κράτος και η κυβέρνηση με τον Αμπντουλάχο Τσαλάν, γιατί αν έρθετε σε επαφή και το βράδυ, την άλλη μέρα, έρθει ο Αμερικανός πρέσβης ή ο Τούρκος πρέσβης και μας κάνει ένα προφορικό διάβημα και πει είναι εδώ ο Τσαλάν, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι, δεν γιατί ξέρω, τον ναι. είδες. Ναι. Εμείς λοιπόν πρέπει να τον αφήσουμε σε αυτούς που τον έφεραν, να δώσουμε ένα μήνυμα χωρίς να εμπλακούμε. Βρείτε έναν τρόπο να τον απομακρύνετε από την Ελλάδα και υπήρχε τρόπος, αλλά μην έρχεστε σε επαφή πρωτογενή μαζί του, διότι τότε τον έχεις, τον είδες και είσαι υποχρεωμένος να από εκεί και μετά θέμα... να διαχειριστείς ως κράτος την ναι, υπόθεση ναι, ναι, ναι. και όχι να τον διαχειριστούν κάποιοι άλλοι από τη δική σου μακρά εποπτεία και καθοδήγηση που δεν εμπλέκεσαι τέλος πάντων. Αυτό δεν εισακούστηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή το εύλογο ερώτημα είναι ποιος τρόπος. Υπήρχε τρόπος. Επειδή τα εναέρια μέσα παρακολουθούνται από το Eurocontrol, υπάρχει θάλασσα. Ναι. Υπάρχουν στην Ελλάδα χιλιάδες γιότ, θα μπορούσαν να φύγουν 10 γιότ προς διαφορετικές κατευθύνσεις, να είναι σε ένα από αυτά, Αμπντουλάχο Τσαλάν, να φύγει έξω από τα 12 μίλια, άρα δεν είναι στην Ελλάδα, ένα γιότ με ξένη σημαία, και να πάει όπου θέλει να είναι για ένα μήνα μεσοπέλαγα, να μην μπορούν να τον κάνουν τίποτα κανένας, μέχρι να βρεθεί μια λύση ποιος θα τον φιλοξενήσει τέλος πάντων. Υπήρχε λύση να απεμπλακεί η Ελλάδα άμεσα. Και μια λύση που θα τη δεχόταν και ο Τσαλάν από ό,τι ξέρω. Εκεί λοιπόν πήγαν και τον είδαν. Και τον φιλοξένησαν σε ένα κρατικό οίκημα και από εκεί και μετά η Ελλάδα ξέρουμε ότι δέχθηκε την διάβημα από τον Τούρκο πρέσβη και ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα τον κάλεσαν ότι έχετε τον Αζαλάν στην Ελλάδα, οι Αμερικανοί πίεσαν και από εκεί και μετά άρχισε η ασφικτική αυτή πίεση να δημιουργεί προϋποθέσεις, όχι μόνο η ασφικτική πίεση αλλά και η γνώση ναι. από αυτούς που σε πίεζαν, αδυναμία ισχυρισμού αυτής της κρίσης. Έγινε μία προσπάθεια, πήγαμε να τον πάμε στην Ολλανδία. Ένα σχέδιο το οποίο το επεξεργάστηκαν η κουρδική πλευρά. Πήγαμε στο Μίνσκ, στη Λευκορωσία. Από εκεί θα ερχόταν ένα κάργο αεροπλάνο, θα τον φορτώναμε από εκεί, από αεροπλάνο σε αεροπλάνο, χωρίς διαδικασίες και θα κατέβαινε στην Ολλανδία. Η Ολλανδία έκλεισε τον εναέριο χώρο της και το Βέλγιο, σήκωσαν μάλιστα και F-16 και έτσι δεν ήρθε ποτέ το κάργο. Και αφού καθίσαμε εκεί με μείον 17 μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο κρύο, κοντέψαμε να πεθάνουμε από το κρύο στην κυριολεξία και επειδή τον είχαμε τον Αζαλάν κρυμμένο κάπου πίσω, έβγαλα και τον μπουφάν που είχα και τον έδωσα και πλευρίτωσα. Αυτά για όσους λένε ανοησίες και αθλειότητες εκ του ασφαλούς. Εν πάση περιπτώσει μετά από πόσες ώρες με μείον 17
πήραμε εντολή να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Ήρθαμε στην Αθήνα, στο Ελληνικό, επειδή εκεί υπήρχε η απειλή και από τους Αμερικανούς να θα τον συλλάβουν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, φύγαμε και πήγαμε στην Κέρκυρα. Και στην Κέρκυρα επεξεργάστηκα ένα σχέδιο να τον πάμε στην Ιταλία. Μάλιστα βρήκαμε και το ταχύπλο, σε 1,5-2 ώρες θα ήμασταν στις ακτές της Ιταλίας. Και είχα κανονίσει να είναι στην Ιταλία ένα αυτοκινητόσπιτο, να τον πάρουμε μέσα για να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί. Είχαμε πάρει όλα τα μέτρα. Στο σημείο αυτό να πω ότι όσο ήταν στην Ιταλία εκείνες 66 μέρες, κάποια στιγμή όταν δεχόταν πιέσεις, ετοιμάστηκε να έρθει στην Ελλάδα. Το έμαθα, το είπα στο Σταυρακάκη και το σταμάτησα. Θα ερχόταν πιο μπροστά στην Ελλάδα. Ναι. Το σταμάτησα. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, είπα στο Σταυρακάκη, κάνουμε δύο σχέδια. Τα ετοίμασα μάλιστα. Αν έρθει, απροειδοποιείται στην Ελλάδα. Τώρα λέω ότι το σταματήσαμε. Αύριο μπορεί να μην μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Να κάνουμε δύο σχέδια, ένα κύριο και ένα εναλλακτικό. Να το δώσουμε στην κυβέρνηση. Αν έρθει απροειδοποιείται, να είμαστε έτοιμοι ποια βήματα θα κάνουμε. Για να μην εμπλακεί η χώρα και να μπορέσουμε να τον σώσουμε τον άνθρωπο και να. Μου είπε λοιπόν, εγώ λέει, δεν μπορώ να δώσω στην κυβέρνηση αυτά τα δύο σχέδια, γιατί θα μου πούνε, θα δίνει αυτά τα σχέδια για να τον φέρει. Μα δεν είναι αυτό, λέω. Γιατί αν έρθει εδώ, ό,τι και να γίνει θα το φορτώσουν σε εμάς. Ναι. Και θα φύγει το δικό σου το κεφάλι και το δικό μου. Πράγμα που και έγινε τελικά. Δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, όσο είμαστε στην Κέρκυρα, έκανα ένα σχέδιο που μπορούσε να υλοποιηθεί. Βρήκαμε το πιο γρήγορο ταχύπλο στην Κέρκυρα. Ήταν έτοιμο να τον παραλάβει, να τον πάμε σε ακτή που δεν εποπτεύεται από την Ιταλική ακτοφυλακή, να κινητοποίησα κάποιους ανθρώπους που δεν ήταν σεσημασμένοι, που δεν ήταν στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, Σύριους από την Σουηδία, να κατεβούν στην Ιταλία, να νοικιάσουν αυτοκινητόσπιτα και να το βάλουμε μέσα μέχρι να περάσει η μπόρα, γιατί η Ιταλία δεν μπορούσε στη συνέχεια να τον ξαναδιώξει. Και ενώ λοιπόν πρότεινα αυτό το σχέδιο, είδα μετά από λίγες ώρες κατεπήγον σήμα της Ιταλικής ακτοφυλακής να προστατέψουν τις ακτές τους και τον Ετσεβίτ να λέει ότι κάποιοι στην Ελλάδα προσπαθούν να το πάνε στην Ιταλία. Είχατε καταλάβει πλέον εσείς ότι όλο το παιχνίδι είναι στημένο, έτσι? Όχι στημένο, επειδή εκτιμώ ότι υπήρχε παρακολούθηση των πάντων από την NSA, από έναν υπεροργανισμό υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και όχι μόνο, και ότι εκεί όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα χωρίς σχέδιο εκ των προτέρων όπως είχα προτείνει, ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια στιγμή ο Αμπντουλάχ Οτζαμάν ζήτησε να το πάμε μέχρι και στην Αλβανία, εκεί στη Βόρειο Ήπειρο, στη Λιβύη, κάπου που δεν εισακούστηκαν, τέλος πάντων δεν, και του γινόταν προτάσεις από τον Αριστείδη, έναν Κύπρο επιχειρηματία, ήταν αυτός ο οποίος είχε κάνει το σχέδιο για την Ολλανδία. Ναι. Συνεργάτης του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος και άνθρωπος του Γλάφκου Κληρίδη. Οι Κύπροι είχαν μια πολύ καλή χρήση, διαχείριση της κρίσης, καλύτερη από εμάς. Όσο ο Τζαλάν ήταν στη Ρώμη, είχαν έναν άνθρωπο και παρακολουθούσε τα πάντα για να είναι έτοιμοι, ναι, για να διαχειριστούν την κρίση. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν ο Αριστείδη του έκανε την πρόταση να πάει στην Αφρική. Εγώ δεν την άκουσα, την έκανε μέσω διερμηνέα που υπήρχε άλλος, του κουρδικού δηλαδή, του ΑΠΟ διερμηνέας. Δεν δεχόταν ο Τζαλάν και κάποια στιγμή μου ζήτησε ο Σταυρακάκης να του μεταφέρω εγώ την πρόταση. Λέει, θα πάει για την Κένια, γενικά για Αφρική. Λέει, θα πάει σε μια χώρα της Αφρικής, αυτή που του είπε, λέει ο Αριστείδου, να μην το ξέρεις εσύ, για να σε προστατέψω, το λέω, λέει, ναι, δεν θα ξέρεις εσύ πού, ναι, να πάει εκεί και θα είναι κάτω από την ελληνική σημαία με την εγγύηση του ελληνικού κράτους. Του δίνουμε κρατικές εγγύησεις. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν του τα μετέφερα και πίστηκε, επειδή
ήξερα ότι οι προθέσεις μου είναι αγνές, ότι υποστηρίζω το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, ότι έχω πατριωτικές θέσεις. Και πίστευσε στην ελληνική εγγύηση. Θα είμαι... Και ναι, για πρώτη φορά το είπαν κάτω από την ελληνική σημαία με κρατικές εγγύησεις και δέχθηκε να πάει στην Αφρική. Και ακολούθησε μετά το ατύχημα που εκεί κόντεψα να σκοτωθώ πραγματικά. Δηλαδή για 10 πόντους θα είχε με φύγει. Το αεροπλάνο, δηλαδή. Ναι, που μπήκε το φτερό του αεροπλάνου μέσα. Ναι. Μάτωσαν τα χέρια μου. Μπροστά στο πρόσωπό μου σταμάτησε. Αν δεν φρενάριζε, είπα εγώ φρενάρισε τον οδηγό, αν δεν φρενάριζε, γιατί είχαν σβήσει τα φώτα στο αεροδρόμιο και δεν υπήρχε ορατότητα. Αν δεν φρενάριζε, θα μας έπαιρνε το κεφάλι ολονών. Το φτερό, γιατί ήταν ακριβώς. Και το αυτοκίνητο που σας μετέφερε με το φτερό του αεροπλάνου. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τελικώς πήγαμε σε ένα άλλο αεροδρόμιο και από εκεί πετάξαμε για την Αφρική. Μετά από 20,5 ώρα, ρώτησα τον. Μου είπε ο Σταυρακάκης, μου είχε πει στην αρχή, θα τον συνοδεύσεις, αλλά δεν θα δεις πού πήγατε, θα γυρίσεις κατευθείαν πίσω με το ίδιο αεροπλάνο. Και δεν θα ξέρεις. Λέω, όπως πεις. Σε κάποια φάση, όταν πηγαίναμε στο άλλο αεροδρόμιο, άκουγα τον Μπάγκαλο να λέει στο Σταυρακάκη και να μεταδίδει ο Σταυρακάκης, ο Καλεντερίδης θα κατεβεί και θα πάει στη Νότια Αφρική, θα βρει τον Μπίζο, τον δικηγόρο του Μαντέλα. Μάλιστα. Και θα του ζητήσει τη βοήθειά του να του δοθεί άσυλο και έτσι αφού βγει το άσυλο να τον πάρουμε από τη χώρα που θα πηγαίναμε και δεν ήξερα και να τον πάμε εκεί. Όταν λοιπόν ανεβήκαμε πάνω στο αεροπλάνο, του είπα. Μέχρι τότε μου λέγανε ότι δεν θα κατεβώ και δεν πρέπει να ξέρω. Τώρα όμως μου έδωσαν την εντολή να πάω στη Νότια Αφρική. Αφού είμαστε στον αέρα, μπορώ να μάθω που πηγαίνουμε. Και εκεί μετά από μισή ώρα μου είπε ο Τζαλάν ότι πάμε στο Ναϊρόμπι. Όταν το ακούσατε, τι σκεφτήκατε? Λοιπόν, όταν άκουσα, επειδή δεν πήγε καν, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει Έλληνας που θα έκανε. Θα παρέδιδε τον Οζαλάν στους Τούρκους. Μου ήταν αδιανόητο να πιστέψω κάτι τέτοιο. Ό,τι πιέσεις να δέχεσαι και από οποιονδήποτε, δεν παραδίδεις τον ηγέτη ενός εθνικού απελευθερωτικού κινήματος στον εχθρό του, ο οποίος εχθρός είναι κοινός εχθρός. Δεν μπορούσε, δεν χωρούσε στο νου μου. Yeah, σκέφτηκα λοιπόν τότε ότι αυτή η λύση είναι μια λύση που την πρότειναν οι Αμερικανοί με την γένεια ως ενδιάμεσο να πάει στη Νότια Αφρική, που η Νότια Αφρική είναι και 10-12.000 μίλια μακριά από την Τουρκία. Εκεί θα είναι απομονωμένος ο Αμπντουλάχ Ωτζαλάν και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κυκλοφορούσε και ένα σενάριο της Βόρειας Κορέας, το οποίο φέρεται να είχε δεχτεί η Τουρκία. Ναι. Και έτσι σκέφτηκα ότι ίσως βρέθηκε αυτή η λύση να τον πάνε στην Νότια Αφρική, να έχουν τον έλεγχο οι Αμερικανοί, να είναι μακριά από την Τουρκία. Αυτό δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι είναι δυνατόν να τον παραδώσουμε. Και όταν πήγα λοιπόν κάτω, πήγαμε κάτω, αμέσως πήγα στην πρεσβεία. Εγώ θα έφευγα την επόμενη μέρα για την Νότια Αφρική, τη μεθεπόμενη. Μόλις πήγα, στείλαμε ένα μήνυμα κρυπτογραφημένο από τα κρύπτο της πρεσβείας, όλα καλά, χωρίς να πω λεπτομέρειες, φτάσαμε και όλα πήγαν καλά. Και αμέσως πήραμε εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την κρυπτογραφική υπηρεσία και από τον σύμβουλο, το Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου, νομίζω του Πάγκαλου τότε, από τούδε και στο εξής, δεν θα ξαναγράψετε τίποτα για αυτή την υπόθεση. Ουδέν γραπτών. Και όταν άκουσα αυτή την εντολή, τότε κατάλαβα ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μια παγίδα και ότι δεν ήθελαν να υπάρχει κανένα στοιχείο και ότι τελικά, εάν παραδοθεί, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε θα βρεθούμε στη θέση του κατηγορημένου. Και γι' αυτό από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισα και είπα στον πρέσβη, τότε τον γνώρισα τον άνθρωπο, και στον άλλο διπλωμάτη, ό,τι γίνεται θα καταγράφεται. Όποιος μας παίρνει τηλέφωνο, τι ώρα μας πήρε, τι είπε, ναι, τι εντολή έδωσε, τι κάναμε, όλα θα καταγράφονται κάθε μέρα σε ημερολόγιο για να, και με άλλους τρόπους τέλος πάντων, για να ξέρουμε τι
θα πούμε όταν κληθούμε να απολογηθούμε, γιατί εμείς θα πάμε κατηγορούμενοι, να το θυμάστε. Ήταν πολύ χρήσιμο μάλλον αυτό που κάνατε, έτσι, από ό,τι φάνηκε. Αποδείχθηκε ότι αυτό σωθήκαμε από αυτό τελικώς. Ναι. Την μεθεπόμενη μέρα πήγα να φύγω λοιπόν από την πρεσβεία και μαζί με τον Αριστίδου. Μας είχαν μπλοκαρισμένους και τους δυο. Απλά ο Αριστίδου λεγόταν Αρίστος Αριστίδου, αλλά το όνομα ήταν γραμμένο ανάποδα, Αριστίδου Αρίστος. Αυτοί περίμεναν να έρθουν, να έρθει ο Αρίστος, και είδε Αριστίδου, πέρασε αυτός από τον έλεγχο. Όταν πήγα, τον είδα να περνάει μέσα, μόλις πήγα να περάσω εγώ, κολυσιεργούσε, μου έδωσε τέτοια, μου έδωσε κάρτα επιβίβασης, και μόλις πήγα να περάσω τον έλεγχο διαβατηρίων, μου είπαν περιμένετε μισό λεπτό, με οδήγησαν σε ένα γραφείο, κάθισα σε μια καρέκλα έξω, περιμένετε γιατί θέλουμε να δούμε κάτι στο διαβατήριό σας. Κολυσιέργησαν για περίπου μισή ώρα, μου δώσαν το διαβατήριο, λέει εντάξει πηγαίνετε, αλλά είχε φύγει το αεροπλάνο. Δηλαδή ήταν προφανές ότι ήθελαν να αποτρέψουν τη μετάβασή μου στην Αφρική. Την ίδια στιγμή πήγα σε ένα τμήμα ίντερνετ που είχε το αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι. Εκεί βρήκα και κάποια Ελληνόπουλα από τις χώρες της Αφρικής που πήγαιναν στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Πήρα τηλέφωνο από εκεί τον Σταυρακάκη, του είπα με εμπόδισε να πάω στη Νότια Αφρική. Πέστε μου τι κάνω. Μου λέει γύρνα πίσω. Του λέω στείλε άλλον στην Νότια Αφρική. Μάλλον εγώ και να επιχειρήσω να πάω αύριο, λέω, μπορεί να μην με ξαναφήσουν. Στείλε άλλον στην Νότια Αφρική να κάνει αυτή τη δουλειά. Μου λέει εντάξει, λέει, γύρνα πίσω, λέει, και θα σου πω, θα σου δώσω οδηγίες. Μόλις γύρισα πίσω, ζήτησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κένια, ζήτησε το διαβατήριό μου από τον πρέσβη. Μάλιστα. Και εκεί εγκλωβίστηκα στο Ναϊρόμπι. Εγκλωβίστηκα στο Ναϊρόμπι, άρχισαν σταδιακά οι πιέσεις να φύγει, ενώ οι εγγυήσεις που δώσαμε ήταν θα είσαι κάτω από την ελληνική σημαία και εγγυάται το ελληνικό κράτος για σένα και για τη ζωή σου, άρχισαν οι πιέσεις. Όταν είδαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, η μοναδική περίπτωση για να σωθεί ο Ζαλάν στην Αφρική ήταν τα Ηνωμένα Έθνη, να πάει στα Ηνωμένα Έθνη. Mm. Πήγαμε μαζί με τον πρέσβη, κάναμε μία αναγνώριση, υπήρχε γκαράζ, θα έμπαινε μέσα με το διπλωματικό αυτοκίνητο που έχει ασυλία, και από εκεί θα έμπαινε στο ασανσέρ, θα πήγαινε στον όροφο που ήταν το γραφείο του βοηθού γενικού γραμματέα, ένας Γερμανός ήταν, και θα παρουσιαζόταν εκεί και θα έλεγε ζητάω άσυλο. Εάν γινόταν αυτό, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση ο ΙΕ να παραδώσει έναν ετούντα άσυλο. Προτείναμε λοιπόν στην Αθήνα αυτό το σχέδιο και δεν εγκρίθηκε. Μάλιστα. Εδώ. Αυτό λίγες μέρες πριν. Όχι, όχι. Αυτό ήταν δεύτερη-τρίτη μέρα. Μόλις είδαμε ότι δεν, ναι, ότι δεν υπάρχει λύση, υπάρχει αδιέξοδο, ναι, κάτι γίνεται. Η μοναδική λύση ήταν αυτή. Και τότε θα μπορούσε να πει κανείς γιατί δεν αυτενεργήσατε. Είναι ένα θέμα που ακόμα και τώρα δεν μπορώ, δεν βρίσκω απάντηση αν πράξαμε σωστά ή όχι, που δεν τον πήραμε να τον πάμε εκεί. Αν ήμουν δεν θα ήταν μεγάλο το ρίσκο αν το κάνατε. Κανένα ρίσκο. Mm. Απλά μετά θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη μήνη του ελληνικού κράτους. Ίσως αν ήμουν μόνος, εγώ θα το έκανα. Αλλά εκεί δεν αποφάσιζα εγώ. Υπήρχαν δύο διπλωμάτες καριέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια απόφαση αυτή. Θέλω να μου πείτε, επειδή έχω διαβάσει, το έχετε γράψει κι εσείς νομίζω, κάποια στιγμή πήρατε μια διαταγή που σε γενικές γραμμές έλεγε πέταξε το στον δρόμο. Όχι γενικές, ήταν ξεκάθαρα. Ήταν τρεις υπουργοί, Αλέκος Παπαδόπουλος, Πετσάλικος και Πάγκαλος. Πάγκαλος. Και σας λέγανε πετάξτε τον στον δρόμο. Και λέγανε πέταξε τον έξω, πέταξε τον έξω. Επειδή σε αυτό το σημείο έχετε εντός πολλών εισαγωγικών, λέω τη λέξη, κατηγορηθεί ότι δεν λειτουργήσατε ως αξιωματικός και ως τέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά σας κέρδισε το συνέστημα για τους Κούρδους. Βέβαια, με όσα περιγράψατε πριν,
όσο ήταν ο Τσαλάς στην Αθήνα και εσείς προτείνατε στο ελληνικό κράτος να μην εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Δείχνει ακριβώς αντίθετο. Ακούστε, ακούστε. Αυτή η υπόθεση. Πώς ήταν η ψυχοσύνθεσή σας, δηλαδή, από τη μία ξέρατε τον Τσαλάν. Όταν έγινε η υπόθεση ο Τσαλάν και μετά, τα κέντρα που δεν μπόρεσαν να σταθούν όρθια στις πιέσεις, να αντισταθούν και να εξυπηρετήσουν πρώτιστα το εθνικό συμφέρον και δευτερευόντως το συμφέρον των Κούρδων και να υπερασπιστούν τον Τσαλάν, αυτοί. Σε αυτούς που μείναν όρθιοι και αντιστάθηκαν, τους αντιμετώπισαν με μίσος. Με μίσος και διάφορα κέντρα έλεγαν διάφορες ανοησίες. Yeah. Ότι εναντίον του πρέσβη και εμού. Γιατί έπρεπε να υπάρχουν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι. Και ένα από αυτά ήταν ότι εμένα με παρέσυρε το συνέστημα. Όποιος ξέρει τη διαδρομή μου στην υπηρεσία, ξέρει... Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο, ούτε οικονομική, ούτε πολιτική, ούτε γεωπολιτική, να με κουνήσει ούτε έναν πόντο από τη θέση μου για τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής. Καταρχάς, όσον αφορά την νομιμοποίηση, όταν βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα εμπεπλεγμένος σε πρεσβεία, όλες οι εντολές, δεν υπάρχει, απαγορεύεται να δίδονται απευθείας εντολές. Όλες οι εντολές είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ο πρέσβης εκεί. Όλες οι εντολές δίνονται στον πρέσβη και από τον πρέσβη απορρέουν οι εξουσίες του ελληνικού κράτους και διακλαδίζονται. Εκεί λοιπόν δεν δώσαν καμία εντολή στον πρέσβη. Είπα, ό,τι θέλετε να κάνουμε ή να κάνω, στείλτε ένα γραπτό κείμενο και... Στη συνέχεια θα σας απαντήσω. Αν είναι νόμιμη η διαταγή, τι θα πει. Και οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να σκοτώνουν έναν άνθρωπο. Ή τέλος πάντων, από εκεί και μετά παίρνω και εγώ τις ευθύνες μου. Εάν κρίνω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, δεν το κάνω και αντιμετωπίζω τις συνέπειες των πράξεών μου. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τις συνέπειες των πράξεών μου. Εγώ λοιπόν τότε τους είπα, εμένα γενίτσαρο δεν θα με κάνετε. Και ακριβώς. Επειδή εδώ υπάρχει τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος όταν συζητάμε αυτά τα πράγματα, υπάρχουν δύο κίνδυνοι για αυτόν που είναι μάρτυρα σε μια τέτοια υπόθεση. Της ηρωοποίησης και της θυματοποίησης. Εγώ δεν θέλω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ό,τι έχω κάνει το έχω καταγράψει στο βιβλίο μου, είμαι εδώ και μπορώ να αντιμετωπίσω και τους Κούρδους και τους Έλληνες, τον οποιονδήποτε, να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση και να αναλάβω και τις ευθύνες μου όποιος θεωρεί ότι έχω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν, όταν αυτοί που μείναμε όρθιοι και δεν καταρρεύσαμε και δεν προδώσαμε τα εθνικά μας συμφέροντα, μετά δεχθήκαμε απίστευτες επιθέσεις από δημοσιογράφους, αυτά τα 16 δισεκατομμύρια, πώς δεν ξέρω τι είπε χθες ο Τσουκάτος ότι πήρε το Πασόκ. Ναι. Με αυτά ξέρετε, μόνον το 2000, με αυτά τράφηκε και ένας μεγάλος αριθμός από τους συναδέλφους σου, οι οποίοι πραγματικά δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανένα, ακόμα και σε αυτούς που με επιτέθηκαν, αλλά έχω κρατήσει και τα αρχεία. Τις αθλειότητες που έλεγαν και τις ατιμίες που έκαναν εναντίον και του πρέσβη και εμού. Εν πάση περιπτώσει είναι περασμένα, ξεχασμένα. Καλά, ξεχασμένα αλλά... δεν μπορεί να είναι. Όχι, είναι ξεχασμένα. Δε, γιατί ορισμένοι από αυτοί είναι, μιλάω μαζί τους, ούτε καν τους ανέφερα τι έλεγες τότε και τι λες τώρα. Προσπαθώ να κοιτάξω μπροστά. Καλά, κοιτάξατε μπροστά πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια. Ναι. Είχα παρακολουθήσει την υπόθεση τότε που σας είχαν φωνάξει στο στρατοδικείο και σας γνώρισα όταν ήρθα την πρώτη κατάθεση. Θέλω να μου πείτε πόσες μέρες μείνατε στην πρεσβεία με τον Τσάνα. 12 μέρες. 12 μέρες. Ναι. Φτάνει λοιπόν στη στιγμή που έρχεται η διαταγή, η εντολή ότι τον πας στο αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε το εξής. Εμείς κολυσιεργούμε τις μέρες και τις προηγούμενες μέρες. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση να πάμε στην Τανζανία. Τελικώς οι όροι που έβαλε ο Τσαλάν δεν εκπληρώθηκαν και εκεί πάλι ήμασταν έτοιμοι να πέσουμε όχι στο στόμα του λύκου, στο στόμα των λιονταριών. Για τη ζούγκλα πηγαίναμε. Τελικά υπήρχε ένα σχέδιο να το πάμε στη Σομαλία. Τα δουλέψαμε όσο μπορούσαμε αυτά, γιατί η Αθήνα δεν έδινε λύσεις. Τα δουλεύατε εσείς στο Ναϊρόμπι, στην πρεσβεία. Ο πρέσβης και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ είχα το επιχειρησιακό κομμάτι, αυτός είχε τις επαφές. Εκεί θα κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Αλλά δεν συμφωνούσε η Αθήνα στα περισσότερα.
σε όλα θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει φτάνουμε σε ένα διέξοδο και την ημέρα λοιπόν που έγινε η απαγωγή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την Αθήνα και δεν μπορούμε. Πηγαίνουμε από το τηλέφωνο της πρεσβείας, δεν μπορούμε να πιάσουμε Ελλάδα, όχι Αθήνα, Ελλάδα, οπουδήποτε. Πήγα στο Χίλτον, πήγα έξω σε τηλεφωνικούς θαλάμους, στον ΟΤΕ της Κένια, δεν μπορούμε να βγάλουμε είχαν Ελλάδα. Κόψει κάθε πρόσβαση. Έκοψαν τον διάβλο επικοινωνίας της Κένιας με την Ελλάδα. Και γύρω στις 11-11.30 ώρα είμαστε στην πρεσβεία, ήρθε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος από την εθιμοτυπία του Κενιατικού Υπουργείου Εξωτερικών και έπαιρναν τηλέφωνο όμως οι Κενιάτες στην πρεσβεία και καλούσαν τον πρέσβη να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κένιας. Και εμείς λέγαμε ότι δεν είναι εδώ ο πρέσβης. Ο πρέσβης ήταν στο γραφείο του. Δεν είναι εδώ, θα το μεταφέρουμε. Κολυσιεργούσαμε. Γιατί? Γιατί θέλαμε οδηγίες από την Αθήνα, με κάλεσαν στο ΙΠΕΚΣ τι να πω. Ναι. Εκεί λοιπόν, ενώ λέγαμε δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ, μπουκάρισε στην ουσία μέσα ο Κενιάτης διπλωμάτης από την εθιμοτυπία και λέει: ξέρουμε ότι είναι εδώ. Ειδοποιήστε το να έρθει με το καλό για να μην τον πάρουμε με το ζόρι. Όταν λέγονται αυτά σε έναν πρέσβη, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα εσκαμμένα. Ναι. Και τελικώς το μεταφέραμε αυτό στον πρέσβη, έφυγε ο πρέσβης, τον ακολούθησε, πήγε με το δικό του αυτοκίνητο φυσικά, αλλά στην ουσία του δώσαν το μήνυμα ότι αν δεν έρθεις φεύγεις, απελάβνεσαι. Ναι. Και έτσι πήγε στο Κενιατικό ΙΠΕΚΣ, περίμενα μερικές ώρες, κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο, είχε ένα τηλέφωνο αυτοκινήτου, λέει Σάβα έλα εδώ, λέει εδώ βρέθηκε μια λύση. Πήγα στο σπίτι της πρεσβευτικής κατοικία και μου εξήγησε ποια είναι η λύση. Λέει, μου κλείσαν λέει, καταργάς τα τηλέφωνα όλα, δεν μπορούσα να μιλήσω, μου βγάλα φωτογραφίες ότι Αμπτουλάχων Τσαλάν δορυφορικές, ότι τον έπιασαν κάποια στιγμή που ήταν στο μπαλκόνι ίσως, ναι. Γιατί εντάξει τόσες μέρες δεν μπορούσε να μένει μέσα, μπορούσε να βγει στο μπαλκόνι. Τον πήραν λέει κάποιες φωτογραφίες, μου δείξαν ότι είναι εδώ. Εγώ τους είπα δεν γνωρίζω τίποτα, δεν ξέρω τι μου λέτε. Αυτή ήταν η... θέλω να μιλήσω με την Αθήνα. Μου φέραν ένα δορυφορικό τηλέφωνο και μίλησα με την Αθήνα και τότε μου έλεγαν μια πρόταση την οποία εγώ τη μετέφερα στην Αθήνα. Ποια ήταν η πρόταση? Επειδή έχετε έρθει σε δύσκολη θέση και η Ελλάδα, αλλά και η Κένια ως μειόφιλε, θα σας δώσουμε ένα αεροπλάνο να πάρετε τον άνθρωπο αυτό και να πάτε όπου θέλετε, σε προορισμό της επιλογής σας. Αυτό όμως θα γίνει μέχρι το τελευταίο φως. Εάν δεν γίνει μέχρι το τελευταίο φως, τη νύχτα μπορεί να μπουν συμμορίες και αν σας σκοτώσουν εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ασφάλειάς σας, δεν μπορούμε να σας προστατέψουμε. Αυτό ήταν στην ουσία μία όχι συγκεκαλυμμένη, ανοιχτή απειλή. Αυτό και εδώ να πω ότι ένα χρόνο πριν τέτοιο διάβημα δέχθηκε και ο πρέσβης της Νορβηγίας. Δεν υπάκουσε, δεν άκουσε και μπήκαν βράδυ στο σπίτι και σκότωσαν τη γυναίκα του πρέσβη. Γιατί οι Νορβηγοί είχαν μια εμπλοκή με μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Που ενοχλούσε τον πρόεδρο της Κένιας. Εδώ λοιπόν όταν είδα αυτή την απειλή μου ήρθε στο νου αυτό που έπαθε η γυναίκα του Νορβηγού πρέσβη. Ναι. Και πήγαμε λοιπόν στον Αμπτουλάχο Τσαλάν και είπαμε αυτό το σχέδιο. Του είπαμε και τα ρίσκα που έχει. Λένε θα μας το δώσουν. Και πού θα πάμε, τι σχέδια πτήσης, δεν ξέρουμε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που σχεδιάσαμε, εγώ του είπα το εξής. Όσο πίεση και να σου ασκείται, αν θελήσεις να μείνεις εδώ, εγώ θα είμαι εδώ και θα προστατέψω την πρεσβεία, την πατρίδα μου και σένα. Και όποιος θέλει ας έρθει. Εμείς θα σε προστατέψουμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα, δεν του ασκήθηκε πίεση από τον πρέσβη και από μένα για να φύγει. Τότε Αμπτουλάχο Τσαλάν τα άκουσε όλα, τα στάθμισε όλα και είπε. Γιατί πρέπει να πω
ότι αυτοί οι οποίοι αμαύρωσαν την εικόνα τη δικιά μου, ή επιχείρησαν να την αμαυρώσουν τη δικιά μου του πρέσβη, επιχείρησαν να αμαυρώσουν και την εικόνα του Αμπντουλάχ Ατσαλάν. Είπαν διάφορα ψέματα, ότι δεν ξέρει κουρδικά. Ψέματα, η μητρική του γλώσσα είναι τα κουρδικά. Μιλούσε κουρδικά στο κανάλι. Ναι. Ότι δεν πολέμησε ποτέ. Ψέμα. Γιατί δεν πήγε στο βουνό και ήρθε εδώ. Το εξήγησα γιατί. Ναι. Ότι δεν... ο Αμπντουλάχ Ατσαλάν είναι ένας άνθρωπος με απίστευτη πολιτική οξύνια, μεγάλη ευρύτατη παιδεία, φιλοσοφική, ιστορική, ξέρει όλη την ελληνική φιλοσοφία, όλη την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, αγαπάει την Ελλάδα, είναι ένας ευγενής άνθρωπος και απόδειξη είναι ότι η ευγένεια, λόγω της ευγένειάς του πλήρωσε και βρίσκεται σήμερα στη φυλακή, γιατί αν δεν ήταν ευγενής και ήταν πολιτικός αυτούς που ξέρουμε στη Δύση, θα έμεινε στην Ιταλία και θα έλεγε δεν με νοιάζει τι θα πάθει ο Νταλέμα, εγώ το τομάρι μου να σώσω. Και ακόμα και εκεί, όταν αποφάσισε, αν καλούσαμε το CNN που ήταν εκεί και όλα τα ξένα τηλεοπτικά πρακτορία, αν καλούσε ο ίδιος και έλεγε «Ελάτε εδώ, είμαι εδώ», πάλι είναι αμφίβολο αν θα έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. Όμως, για να μην φέρει σε δύσκολη θέση την Ελλάδα, και αυτό το λέω για αυτούς που λένε ότι ήθελε να προκαλέσει ένα τουρκικό πόλεμο, αν ήθελε να το κάνει, αν ήθελε να προκαλέσει μια κρίση, θα καλούσε τα κανάλια εκεί. Ναι, ναι, θα είχε προκαλέσει δημοσιότητα και... Είπε όμως δεν θέλω να κάνω κακό στην Ελλάδα, δεν θέλω πλέον, οι τελευταίες λέξεις, δεν θέλω άλλο να φέρνω προβλήματα στους φίλους μου. Και έτσι δέχθηκε. Ποιο ήταν το σχέδιο? Το σχέδιο λοιπόν ήταν το εξής. Είχα πει στον πρέσβη, θα βάλουμε τον Αμπντουλάχ Ατσαλάν μέσα στο πρεσβευτικό αυτοκίνητο που έχει ασυλία, θα πάμε στο αεροδρόμιο. Θα φέρεις το αυτοκίνητο, αν δεν σε ανοίξουν δεν κατεβαίνει. Θα φέρεις το αυτοκίνητο στο αεροπλάνο, στην πόρτα του αεροπλάνου. Θα ανεβώ πάνω στο αεροπλάνο, θα ελέγξω τους πιλότους, θα δω τι υπάρχει μέσα και μετά θα τον ανεβάσεις εκεί, θα έρθεις και εσύ και ο πρέσβης και εγώ και μετά θα δούμε που θα πάμε. Αυτό ήταν το σχέδιο. Όμως όλα αυτά γίνονται ενώ η κλεψίδρα αδειάζει. Φτάνουμε στο τελευταίο φως. Ναι. Φορτώνουμε τα πράγματα του Ατσαλάν στο αυτοκίνητο. Παίρνω κι εγώ μια τσάντα είχα και ο πρέσβης μια μικρή βαλίτσα με κάποια πράγματα, γιατί θα λείπαμε κάποιες μέρες. Τα βάζουμε στο αυτοκίνητο του πρέσβη. Πάει να μπει ο Ατσαλάν στο αυτοκίνητο του πρέσβη και αυτός που το μεσημέρι ήρθε να απαγάγει στην ουσία τον πρέσβη ήταν εκεί. Και λέει δεν μπορείτε να πάρετε δικό σας αυτοκίνητο. Λέμε γιατί? Δεν μπορείτε γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Εν τω μεταξύ η Αθήνα ζητούσε τον αριθμό του αεροπλάνου. Δεν μας έδινε αριθμό αεροπλάνου. Τα λέω όλα αυτά στον Αμπντουλάχ Ατσαλάν. Εδώ φαίνεται ότι δεν μας δίνουν... Δεν πάει καλά. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μας δίνουν και τώρα δεν μας αφήνουν να μπούμε στο αυτοκίνητο. Και πώς θα πάμε? Θα πείτε πάμε λέει με δικά μας αυτοκίνητα. Μα πώς θα πάμε με δικά σας αυτοκίνητα? Όμως ήδη... Η κλεψίδρα, όπως είπαμε, άδειαζε. Φτάναμε στο τελευταίο φως. Μας λένε εντάξει, άμα δεν δέχεστε, γύριστε πίσω και θα ισχύσει ό,τι είπαμε. Εκεί λοιπόν ο Αμπντουλάχ Ατσαλάν δέχθηκε. Λέει πάμε με τα αυτοκίνητα τα δικά τους. Βγήκα έξω από την πρεσβεία, γιατί υπήρχε αυλόγυρος. Είδα τα αυτοκίνητα, έκανα έλεγχο. Εντάξει, πήρα τους αριθμούς, είδα τα πρόσωπα των. Ήταν όλοι ντόπιοι κενιάτες, για να δούμε πώς είναι τίποτα από άλλες χώρες. Ντόπιοι κενιάτες όλοι. Το είπα στον πρέσβη, το είπα στον. Τελικώς ήταν 5 αυτοκίνητα, είπαμε να μπούμε με τον Ατσαλάν, να τον έχουμε στη μέση, αριστερά το πρέσβης, δεξιά το εγώ. Η έσχατη ασφάλεια τέλος πάντων. Μόλις μπήκε ο Ατσαλάν μέσα και πήγε να μπει ο πρέσβης, οι κενιάτες τον σταμάτησαν. Δεν θα μπείτε εσείς εδώ. Πήγα να μπω εγώ, με σταμάτησαν. Με τη βία. Ναι. Και... μας είπαν θα μπείτε αν θέλετε στο μπροστινό ή στο πίσω αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει μπήκαμε μπρος πίσω στο πίσω αυτοκίνητο για να έχουμε μια επαφή και όπως πήγαινε η φάλαγγα σε κάποια στιγμή το αυτοκίνητο πήγαιναν με, ας πούμε, με 60 χιλιόμετρα, το μεσαίο αυτοκίνητο που ήταν από τον Αμπντουλάχ Ατσαλάν άρχισε να τρέχει με 100. Είπαμε στον οδηγό πάτα να τον προλάβουμε, λέει δεν πάει άλλο το αυτοκίνητο, μας είπε. Και έτσι τον χάσαμε από τη φάλαγγα, μπήκε μέσα στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, υποθέσαμε δηλαδή, φτάσαμε μετά από 10 λεπτά εμείς καθυστερημένα, πήγε ο πρέσβης, τον διευθυντή ασφάλειας στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω τίποτα, τι μου λέτε,
Και μετά από, αφού μας είπαν αφήστε τους Κούρδους εκεί και φύγετε μόνοι σας, εγώ δεν το δέχθηκα αυτό. Λέω φτάνει ο ξεφτελισμός, τους πήραμε πίσω και φεύγοντας είδα να απογειώνεται ένα αεροπλάνο. Και είπα, ας ελπίσουμε να μην είναι μέσα σε αυτό ο τσαλάν και αν είναι να μην προσγειωθεί στην Άγκυρα. Γυρίσαμε πίσω και αναφέραμε φυσικά στην Αθήνα ότι χάσαμε τον Οτσαλάν, αλλά επειδή είχαν απαχθεί οι 5-4 εξωματικοί της αστυνομίας που είχαν έρθει υποτίθεται για να κάνουν τη δουλειά που δεν μπορούσα να κάνω εγώ, αυτούς τους είχαν φυλακίσει οι Κενιάτες. Ο Κοστούλας μου είπε εντάξει, εκείνο το θέμα τώρα άστο, το μείζον για μας είναι να δούμε πού βρίσκονται αυτοί και να τους απελευθερώσουμε. Ασχοληθήκαμε για μερικές ώρες με αυτό, μέχρι που το πρωί είδαμε τις εικόνες που είδε όλος ο κόσμος. Είχατε πει πριν ότι δεν μπορούσατε να το πιστέψετε, ότι θα μπορούσαμε ποτέ να παραδώσουμε τον Οτσαλάν στην Τουρκία. Όταν είδατε τις περίφημες φωτογραφίες, πόσο αισθανθήκατε? Τις εικόνες καταρχάς. Τις εικόνες, ναι. Τι να πω τώρα, ήταν δύσκολες στιγμές, όλοι ο πρέσβης, ο άλλος διπλωμάτης, οι σύντροφοι του, εγώ. Μιλάμε για, υπήρχε ένας θρήνος. Γιατί είχαμε στις πλάτες μας και το βάρος του χειρισμού, της πιέσης, της ύβρης που δεχθήκαμε. Εμένα με απείλησαν, θα σε ξυλώσουμε, όταν γυρίσεις πίσω θα κάνουμε, θα σου... Απίστευτες πιέσεις. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ένας αξιωματικός χειρίζεται, και εντάξει, εγώ χειρίστηκα πολλές δύσκολες υποθέσεις, αλλά είχα τις πλάτες μου καλυμμένες. Είχα πίσω μου το ελληνικό κράτος. Και αυτό, μαζί με αυτό που είσαι και με αυτό που κουβαλάς, είναι η δύναμή σου και λες ξεπερνά τα πάντα. Δεν υπάρχει δυσκολία που δεν μπορείς να την ξεπεράσεις. Και όταν, ιδιαίτερα για έναν αξιωματικό, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με το ίδιο το κράτος, αυτό είναι μια κατάσταση που δεν μπορείς να τη διαχειριστείς. Και εκεί έγινε και πήρα και τις μεγάλες αποφάσεις. Το όταν είπα, δεν θα με κάνετε γενίτσαρο, φέρτε τα παιδιά σας, αυτοί να παραδώσουν τον Οτσαλάν. Εγώ ο Οτσαλάν στους Τούρκους δεν παραδίδω. Έγινε η σύγκρουση και αυτό φυσικά με οδήγησε και στην παρέτηση μετά από ένα χρόνο, γιατί μετά από όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που έκανες μέχρι τότε. Για να το κλείσουμε, κύριε Καλεντερίδη, όσο μπορούμε πιο σύντομα. Ουσιαστικά αυτή η ιστορία ήταν το δώρο των Αμερικανών στους Τούρκους που είχαν ανησυχήσει από τη συμφωνία που περιέγραψα στην αρχή μεταξύ λοιπόν, Ταλαμπανή, Μπαρζανή. Καταρχάς, κάτι πρέπει να πάρουν και οι Τούρκοι. Να πούμε ότι μόλις προσγειωθήκαμε στο Ναϊρόμπι, έγινε η συμφωνία μεταξύ της CIA και της MIT στην Άγκυρα. Ναι. Για την παράδοση. Και εκεί μπήκαν και κάποιοι όροι από πλευράς των Αμερικανών. Δεν θα τον σκοτώσετε και δεν θα απαγορεύσετε την πολιτική τους δράση, των Κούρδων. Μάλιστα. Αυτό στην ουσία ήταν και, αν θέλετε, και η παγίδα των Αμερικανών στους Τούρκους. Δηλαδή σας δίνουμε, αλλά το, οι σοβαρές, αν θέλετε, είναι να τους αφήσετε να δραστηριοποιηθούν πολιτικά. Και αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ήταν... Τους έδωσα μια επικοινωνιακή μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι, αλλά η ουσία είναι αλλά ο Ετσεβίτ, ένας έμπειρος πολιτικός, ναι, είχε πει ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί μας τον έδωσαν οι Αμερικανοί. Δεν μπορούσα να το πιστέψει. Και είχαν τους δικούς τους σχεδιασμούς, δηλαδή αυτό που βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη τώρα. Οι Αμερικανοί στηρίζουν τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ, στηρίζουν τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία και αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε την Τουρκία σε αυτήν την... Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί. Όταν το έλεγα στην αρχή ότι είναι βαθιά η κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, με λέγανε ότι υπερβάλλω. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα σε άρθρα και σε αναλύσεις. Εντάξει, ο Καλεντερίδης βλέπει όνειρα. Τελικά είδαμε ότι η κρίση είναι βαθιά, είναι σοβαρή. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί πιστεύω, γιατί τήρησα αυτή τη στάση και δεν είχε ούτε ίχνος συναισθηματισμού. Υπήρχε η δική μου ανάλυση και είναι καταγραμμένη και στο βιβλίο μου, είναι η εξής. Ότι με τους Κούρδους είμαστε φύση
σύμμαχοι, στρατηγικοί σύμμαχοι, φύση. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι ένα τέτοιο μέγεθος και λόγω της γεωπολιτικής της θέσης και λόγω του μέγεθους της και λόγω της πολιτικής που ακολουθεί ο Ερντογάν, που δεν είναι δυνατόν να συγκρουστεί μαζί της ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία, ούτε το Ιράν. Ίσως ούτε και η Συρία. Κανένας δεν τολμάει να συγκρουστεί με την Τουρκία. Η μόνη δύναμη στον κόσμο που μπορεί να συγκρουστεί και συγκρούεται με την Τουρκία είναι οι Κούρδοι. Και η μόνη δύναμη που μπορεί να εκτρέψει την πορεία του Ερντογάν στο να γίνει ο νέος Χαλίφης και να μετατρέψει την Τουρκία σε μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, η μόνη δύναμη είναι οι ίδιοι οι Κούρδοι. Και η πορεία του Κουρδικού, από την πορεία του Κουρδικού θα καθοριστεί και η επιβίωση του Κυπριακού κράτους της Κύπρου, θα έλεγα και του ελληνικού κράτους. Δηλαδή αν θα παραμείνουμε ανεξάρτητα κράτη με τη μορφή που έχουμε ή αν θα γίνουμε βιλαέτια της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό θα πρέπει έστω και τώρα, έχουν περάσει 20 χρόνια, να βρεθεί μια γενναία ελληνική κυβέρνηση και πραγματικά το έχω γράψει στο βιβλίο μου, έτσι τελειώνω. Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει εξωτερική πολιτική εάν δεν έχει πολιτική για το Κουρδικό. Πώς μπορούμε να έχουμε ξανά μια πολιτική για το Κουρδικό? Να βρει το θάρρος ένας Έλληνας πρωθυπουργός που νοιάζεται για αυτή την πατρίδα, που αγωνιά για το ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της χώρας στα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τον Αμπντουλάχο Τσαλάν για εκείνη την επέσχυντη πράξη, την παράδοση ενός συμμάχου, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κουρδικό λαό και να ζητήσουμε συγγνώμη και από τον ελληνικό λαό για αυτή την ατιμία που διαπράχτηκε τότε. Εάν γίνει αυτό, διανοίγονται πραγματικά απίστευτες προοπτικές. Οι Κούρδοι είναι 40 εκατομμύρια, έχουν δυναμική, οικονομική και πολιτική και γεωπολιτική, είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας στην περιοχή, που μπορούν να δώσουν, δώσουν βιωσιμότητα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς. Και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της διπλωματίας και της ασφάλειας. Και αυτό είναι μια εθνική ανάγκη να γίνει τώρα με τα 20χρονα, αν θέλετε το μήνυμα της σημερινής μας συνέντευξης να είναι αυτό. Να δούμε ψυχρά, αντικειμενικά, το συμφέρον, το εθνικό μας συμφέρον, πού ταυτίζεται με το συμφέρον της άλλης πλευράς και πάνω σε αυτό να χτιστεί μια στρατηγική συμμαχία. Αυτό είναι και η πεμπτουσία της πολιτικής και αν θέλετε και ο ορισμός του πατριωτισμού. Αυτός είναι ο πατριωτισμός έξω από ιδεολογίες, τα δεξιά και τα αριστερά που δεν με αφορούν.